13 Aralık Çarşamba akşamı Mausa Kapısı yakınlarında çok özel bir film gösterimi gerçekleşti. Gösta vale. Tutos. Sero da kolpatus. Estimas que ya tus inglesos. Για μένα που τα βάλε. Δουλεύκεις μαζί σου. Για μένα που τα βάλε. Και κουβέντες δικές μας. Καλέ μου και γλώσσα ρε βρωμό τουρκέ. Ήθελα να της πω ότι την αγαπώ. Sınırları olmayan bir dünya lokalinde Panicos Chrisanthou'nun 2006 yılında yaptığı ve Venedik Film Festivali'nde ilk gösterilen Kıbrıs filmi unvanını taşıyan AKAMAS filmi çok sıcak ve samimi bir ortamda yeniden gösterildi. Gösterimdeki izleyicilerin büyük bir bölümü AKAMAS filmindeki çift gibi Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk çiftlerden oluşuyordu. AKAMAS filminde iki toplum arasında çatışmaların yaşandığı bir dönemde Kıbrıslı Ömer ile Rodu'nun aşk hikayesi anlatılmaktadır. 1950 ile 1970'li yıllar arasında geçen hikayede çiftin aileleri ve çevreleri bu evliliğe karşı olumsuz bir duruş sergilemişlerdir. Afisteme! Ömer'i! Afisteme! 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 Ömer'i! Anapodrum! Afisteme! Rodu! Ancak Ömer ile Rodu yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen evlenip aşklarını yaşamışlardır. Bugün geçen onca yıla rağmen Kıbrıs'ta iki toplum arasında benzerliklerimiz değil de farklılıklarımız ön plana konulmaya çalışılıyor hala. Buna rağmen sevgi yine bir şekilde yolunu bulup filizleniyor. Sınırları olmayan bir dünya lokalinin fikir babası George Hrisoudias'a AKAMAS film gösterimine iki toplumlu çiftlerin etkinliğini niye dahil etmek istediğini sorduk. Γενικά θαυμάζω τον Πανίκο και σαν άνθρωπο και τη δουλειά του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε έτσι την πρόσκληση αμέσως και με πολύ χαρά. Σκοπός που ήθελα να δείξω την ταινία ήταν η ιστορία της μεταξύ του Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου ζευγαριού και να πάρω και ένα βήμα να προχωρήσω σε ένα βήμα περισσότερο για να δημιουργήσω μια συζήτηση πάνω σε αυτόν. Και έτσι ναι, σκέφτηκα και την ιδέα να έρθουν και εδώ μοντέρνα ζευγάρια, να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες, τις ανησυχίες, όλα τα θετικά που αποκούμισα μέσα από τη σχέση τους. Where do you feel that you belong? I was a question of going to do Cypriot. North or south or what? Doesn't matter. I'm from Paris. Γιατί είμαι εδώ σήμερα, λοιπόν, είμαι εδώ σήμερα καταρχήν γιατί όταν ο Γιώργος, ο αδερφός μου που έχει τον Πολυχώρο, εμπνεύστηκε την ιδέα διότι αγαπούμε πάρα πολύ τον Πανίκο, είχα ενθουσιαστεί. Και είμαι εδώ γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο τις όμορφες οπτικές της χώρας μας. Δηλαδή ότι υπάρχει ελπίδα ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί, ότι η οποιαδήποτε ειρήνη και λύση είναι που μας τους ίδιους.
Çok yakın bir dostumuzun kızının doğum gününde tanıştık. Ve o gün bugündür birlikteyiz aslında. İlk görüşte aşk herhalde buydu. Ve birlikteyiz. Kaç sene oldu? Bir sene, üç ay. Ο Θεός να μας εισέπει, κουμπάρε. Αλήθεια, είπα σου να τον παίξω. Όπως σου το λαλώ, αμέφη που το ρωμιό λαλού μου να τον παίξουμε. Εμείς είναι τα που τους έκαναμε. Διαταγή της TMT κουμέρα. Δεν θέλουν πιον οι Τούρκοι να έχουν αλυσφαιρίσια με τους Ρωμιούς. AKAMAS'ın yönetmeni Panicos Chrisanthou'ya Kıbrıs'ın çatışmalı tarihini neden bir aşk hikayesiyle anlattığını sorduk. Νομίζω ότι μια κοινωνία που έχει ταμπού, κάποιοι πρέπει να τα σπάσουν. Και συνήθως τα ταμπού τα σπάζουν οι άνθρωποι της τέχνης. Είναι η τέχνη που πάει μπροστά και λέει πράγματα τα οποία δεν τολμά η κοινωνία να τα πει. Μπορεί για έναν άνθρωπο της τέχνης να είναι φυσιολογικά. Ένας μεικτός γάμος, όπως μιλούσατε για την Αυστραλία, είναι φυσιολογικός. Αλλά για την Κύπρο δεν είναι φυσιολογικός. Για έναν άνθρωπο της τέχνης όμως είναι φυσιολογικός και πρέπει να δείξει την παραδοξότητα ότι δαμέ το πράγμα που δεν θεωρείται φυσιολογικό είναι φυσιολογικό. Επομένως, εγώ ήμουν πάντα ευαίσθητος στις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Γιατί? Γιατί η τέχνη, και ειδικά το σινεμά, είναι ανθρώπινο. Δεν υπάρχει τέχνη που να μην είναι ανθρώπινη. Γι' αυτόν δεν μπορείς να προσεγγίσεις όταν κάνεις τέχνη ένα γεγονός όπως είναι η σύγκρουση στην Κύπρο με προκαταλήψεις και χωρίς να είσαι ανθρώπινος. Μπορείς να πάεις σε ένα χωρκό και να πεις «Δαμέ, γίνει ένας πόλεμος και μόνον τούτοι υποφέραν, οι άλλοι εν υποφέραν». Πρέπει να δείξεις τούτο το πράγμα. Και επειδή είσαι ανθρώπινο, αν το δείξεις σε μια χώρα που δεν μαθαίνει να βλέπει τα ανθρώπινα, θεωρούσε ότι είσαι εξτρέμ. Δεν είσαι εσύ που είναι εξτρέμ, είναι εκείνη που είναι εξτρέμ. Εγώ ήμουν ευαίσθητος με τα πράγματα και προσπάθησα, έκανα δειλά βήματα με το τι δέχεται η κοινωνία. Στην πρώτη μου ταινία έβαλα λίγο κάτι να το ακούσουν, αλλά το νόημα το πιάσαν, αντιδράσαν αμέσως μόλις είδαν την ταινία. Ότι το πράγμα δικαιούται να το πει, παρόλο που δεν ήταν τίποτε το σοβαρό. Στη δεύτερη λίγο παραπάνω, στην τρίτη λίγο παραπάνω. Και σιγά σιγά βλέπεις το πράγμα γίνεται φυσιολογικό. Όταν γνωριστήκαμε το 2003, δεν ήξερα κανέναν ζευγάρι Ελληνοκυπρίου, Τουρκοκυπρίου. Και έτσι οπότε για μας ήταν, αν και ήμασταν αποφασισμένοι, και ήμασταν εμείς ανοιχτοί και ξέραμε ότι η οικογένεια ήταν εκεί και οι φίλοι, Είχα τουλάχιστον εγώ την αγωνία. Θεωρώ ότι τα ζευγάρια που ακολουθήσαν ήταν πολύ πιο εύκολο. Γιατί άρχισε ο κόσμος να νύει, άρχισε πλέον να γνωρίζει είτε μέσω δουλειάς, είτε μέσω φίλων. Άρχισαν πλέον οι δύο κοινότητες να έρχονται κοντά. Και ναι, θεωρώ πλέον ότι άρχισε να γίνεται κάτι πιο συνηθισμένο. Και ναι, θεωρώ ότι βασικά ο μόνος δρόμος. The only way to bring peace, I think, is through people. Δηλαδή, δεν έχει άλλο δρόμο. Νομίζω ότι ήδη οριμάζει παραπάνω η κοινωνία. Σίγουρα όχι τόσο γρήγορα. Αλλά εντάξει, συγκρίνοντας το 2003, όταν έλεγα εγώ βγαίνω με κάποιον Τουρκοκύπριο και φίλοι με γύρισαν κάποιοι και είπαν μου, «Με πελάνες, are you crazy?» Και συγκρίνοντας τώρα, βλέπω ότι σαφώς ο κόσμος οριμάζει, μαθαίνει. Ελπίζω σιγά-σιγά να είμαστε πιο όριμοι για να δεχτούμε ότι τούτη πατρίδα χώρα μας και τους δύο. Που δύο ευλικρότουν τα τάντζε πιλίρδικ, άμα μπέντζε τα άδα τσοκουάρ, άμα δεν γίνει Κύπρος ή Κύπρος τρούν ευηλίκαιρε, τα αδέσικ όλαν να τα δουλειτουκ, τσοκ κοστέρμεκ ιστέμεζλερ. Ναι, βλέμ, μεντί τσεκυλίλερ, φιλμίδα είδε δίβι κορκού το ολαβιλίρ, σακλαμακ το ολαβιλίρ. Άμα, bence göstersinler.
Çünkü saklandık sonra filmde şeyinde de dediği gibi 92'de 80'de nasıl algılandı, 92'de nasıl algılandı, 2000'de nasıl algılandı, sonra yapıldığında sinemada normal göründü. Bu böyle devam ederse, daha çok yayılırsa, bence zaten bu yayılma ileride inşallah görürük, barışı da getirir. Ama şimdi değil. Çünkü hala da alttan sokanlar var. Cemile ile Lazaros çifti küçük oğulları ile geceye katıldılar. Larnaka'da ikamet eden ve orada klinik psikolog olan Cemile Mustafa, toplum içerisinde ve özellikle devlet dairelerinde yaşadığı sıkıntıları anlatıyor diğer katılımcılara. Στην επαρχιακή διοίκηση έχω πάντα μαρτύριο να περάσω το τι χαρτιά θέλουν για να μου βγάλουν ένα χαρτί που χρειάζομαι για οποιοδήποτε λόγο. Ο Λάζαρος μπορεί να το βγάλει για να πάσα στην είστε εξυπηρεσή πολίτη, εγώ θα περάσω τα γάστια του Ιησού Χριστού. Ειδικά με γεννηθήκαν τα μωρά, πιστοποιητικό γέννηση, φυσικά μου πόλεμο να το βγάλω. Και λέω, βάζω κάτι, ας πούμε, να μην έχουν πιστοποιητικό γέννηση, δηλαδή, απλά πράγματα φυσιολογικά, κάνω δράμα. Πάντα θα είμαι θα ανήκω στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Έτσι μου έδωσαν να καταλάβω, ό,τι και να γίνει. Γιατί έχω πατέρα τουρκοκύπριο. Και αν πάει στην Κοτσή, ασφαλώ δεν ανήκει στην Κοτσή. Να σου πούσει. Ναι, δεν ανήκει. Να μου γυρίσει που βλέπω. Τα γρόνια έχει λύσει. Πού πάτε, περίμενε. Σύννεφα που πετύσα. Πού πάτε. Φύλλα επέσα χαμέ και φύλλα επολύσα. Θα πάμε μετά. Μα ένα μαύρο σύννεφο έσταγε πάνω δυο μας. Εξυπουλιάσαμε θερκόν στον κόρφον των δικών μας. Η ώρα που ονειρευκούμαστε χρόνια ήρτεν. Τα βάσανα μας εντελειώσαν. Θα πάμε εις το βοράν. Θα δώκουν στον καθένα μας σπίτι, νερόν, γην, καρτερά μας ο παράδεισος. Ξεκινούμε μια νέα ζωή, ελεύθερη. Τόσα χρόνια είμαστε σκλάβοι των γιαούριδων. Επίναν το γέμα μας. Τώρα που ήρθε η Τουρκία στην Κύπρο, δικαιώνεται ο αγώνας μας. Κρύψε. Τον αντέχω. Και πότε να στραφούμε πίσω. Θα στραφούμε. Θα μείνουμε για πάντα. Και τα κόκκαλα των προγόνων μας. Είναι ώρα για αστεία να είμαι. Εμάς ελαλούσετε πως τούντι γίνε θα την αφήσουμε ποτέ μας. Άμα δεν θέλει ένας να φύγει. Όλοι να φύγουμε. Κανένας δεν επιτρέπεται να μείνει. Bugün buradayız çünkü aslında yani Kıbrıs Türk veya Kıbrıs Rum olmanın bir farklılık olmadığını göstermek istiyoruz insanlara her şeyden önce. Çünkü insanız biz ve yani başka milletten insanlar da sevebiliyoruz. Yani nasıl ki atalarımız diyeceğim 1940'larda 50'lerde yurt dışına bir şekilde bilinçleri dışında göç edildiler. Gerekli politik mercileri dışında. En basiti bunlardan İngiltere mesela. Ve orada bu insanlar İngilizlerle evlendiler, İspanyollar. Başka ülkeden insanlarla evlendiler ve bir hayat kurdular orada. Bizim de aynı şekilde. Bizim de bir farkımız yok bu insanlardan. Yani Avustralya'da yaşayan insanlar, Kıbrıslılardan bir farkımız yok aslında. Veya orada bir Türk'ünle evlenen, bir Rum'unla evlenen, bir Avustralya'yla evlenen insanlardan bir farkımız yok aslında bizim de. Yani biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük ve bu topraklarda yaşamayı seçen insanlarız. Herhangi bir dini, ırkı gözetmeksizin zaten birlikte yaşayabileceğimizi gösteriyoruz biz burada insanlara. Bugün buradayız çünkü teşekkürler Panicos. Harika bir iş çıkardı bence. Ve bize aslında birçok şeyi gösterdi burada. Yani insanların nasıl birbirlerine karşı kışkırtıldıklarını, İngiliz tarafından
ne oyunlar oynandığını bu ada üzerinde Türkiye ve Yunanistan tarafından ne oyunlar oynandığını ve aslında birlikte yaşayan insanları birbirine düşman nasıl ettiklerini gösterdi bize. Ve sonsuz teşekkürler kendisine. We can say that there's been many, many relationships and many people coming together. Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki ilişkilerin artışını gözlemliyoruz. Sen bu konuda ne hissediyorsun? Έχω έναν αμφιλεγόμενο αίσθημα. Οι δύο αισθήματα ταυτόχρονα, αν θέλει να πει κάποιος. Το πρώτο, χαίρομαι που βλέπω τούτα όλα τα ζευκάρκα δαμέ και ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα ζευκάρκα. Και χαίρομαι πάρα πολλά που μιλούν, που εκφράζονται, που δείχνουν την αγάπη τους, που δείχνουν ποιοι είναι χωρίς να φοβούνται. Τούτο σημαίνει ότι η Κύπρος άλλαξε. Άλλαξε τα τελευταία 30-40 χρόνια. Και σκέφτομαι ότι μπορεί λίγο με τη δουλειά που έκανα και εγώ προσωπικά να βοήθησα λίγο για να αλλάξει. Και πολύ ωραίο είναι το πράγμα. Να αισθάνεσαι ότι έχεις μια μικρή συμβολή. Ξέρω ότι δεν αλλάζουμε τον κόσμο μέσα από την τέχνη και τη δουλειά που κάνουμε. Αλλά το λίγο να αλλάξεις, το να διάσεις κουράγιο στους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, είχα το αντίθετο αίσθημα. Αισθάνομαι ότι τούτοι οι άνθρωποι θα μέζουν κάτι το μοναδικό, κάτι το πολύ όμορφο. Κάτι το οποίο δεν υποψιάζονται οι άλλοι άνθρωποι στην Κύπρο. Πολλά σπουδαίων πράγμα να παίρνεις στην άλλη πλευρά και να γίνεσαι αποδεκτός. Να παίρνεις και να έχεις επαφές με εκείνους που υποτίθεται ότι είναι εχθροί σου. Να σε αγαπούν, να σε ακούν. Να κάνεις μια συγκέντρωση στο σπίτι σου και να έρχεται κόσμος και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Και να είναι κάτι πολλά φυσιολογικό και πολλά όμορφο. Τούτοι οι άνθρωποι είναι το αλάτι της Κύπρου. Είναι οι άγγελοι της Κύπρου. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάτι που οι άλλοι όχι μόνο δεν το ζουν, ούτε το υποψιάζονται. Και σκέφτομαι τόσο κρίμα να μην το ξέρουν οι άνθρωποι. Τούτοι οι άνθρωποι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έπρεπε να είναι μπροστά στις τηλεοράσεις, πρέπει να τους δείχνουμε κάθε μέρα, να τους παίρνουμε σαν παραδείγματα, να μας φύγει ο φως. Να μην σκεφτούμαστε ότι ο άλλος είναι έναν τέρας που την άλλη πλευρά. Ο άλλος είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος όπως είμαστε εμείς. Εξίσου καλός όπως είμαστε εμείς. Έχει κακούς όπως έχουμε και εμείς. Ζούμε κάτι το πολλά φυσιολογικό και αν το εδείχναμε προς τα έξω, η Κύπρος θα μπορούσε να γίνει η αλλιώτικη. Αν θέλεις να φοβάσαι, θα φοβάσαι. Αν δεν θέλεις να φοβάσαι, δεν θα φοβάσαι. Είναι απλά μια επιλογή. Μπορείς να επιλέξεις την αγάπη, την τόλμη, την ελευθερία, το δικαίωμα στη ζωή. Το δικαίωμα στην αγάπη. Σκέφτομαι ότι και τούτο που κάνετε εσείς, και τούτο που κάνω εγώ, ή τούτο που θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι μας, είναι να δείξουμε τους ανθρώπους, να τους μάθει ο κόσμος, να μπολιάσουμε και άλλους ανθρώπους, να ομορφύνει το τι. Aranızda genellikle hangi dili kullanıyorsunuz? Main language is English, but... Αγάπη μου, we shorten it and make it words Dimo. We use, I think, I'm very embarrassed to say, ντρέπουμε να πω ότι τα ελληνικά είναι πιο καλά από τα δικά μου, τα τουρκικά. Και τώρα που μεγαλώνει ο γιος μου, έχουν το μυστικά τους, μπορώ να σου πω τι λέτε, και λέμε, μάθε τουρκικά, learn Turkish, οπότε, ναι. Türkçesi çok uzun, İngilizcesi uzun, Rumcası da biraz uzun, biz kısalttık, bir mi yaptık? Hallettik. Aranızda genellikle hangi dili kullanıyorsunuz? İngilizce mi? Peki birbirinizin dilini öğrenmeye çalışıyor musunuz? Yes and yes. Well, half yes. You cheated me. Evet, yani öğrenmeye çalışıyoruz diyelim. Şu an
Tabii biraz farklı durumlar olduğu için ben öğrenmiyorum ama eşim Türkçe kurslarına devam ediyor. Fakat yani istek olduktan sonra bir şekilde o iletişimin kurulabildiğine inanıyoruz biz. Yani ikimiz de herhangi bir dil dahi bilmeseydik hani vücut diliyle bile anlaşabileceğimize inanıyorum. Yeter ki sevgi olsun. And sevgi, love. Aşkınızı hangi dilde, hangi kelimelerle ifade ediyorsunuz birbirinize? What word do you use? Do you say canım? Do you say abimo? Is there a common word you use, or do you mix and match at all? We say bollegimo. Yeah, actually we created. Sorry. kendi aramızda geliştirdiğimiz kelimeler var bizim de. Yani diğer insanlar gibi, diğer çiftler gibi. Mesela güzel agimu. Bunlardan bir tanesi. Yani kimi zaman Türkçe kelimeler kullanıyoruz, kimi zaman Rumca kelimeler kullanıyoruz. Kimi zaman da dediğim gibi bir değişim oluyor kelimelerin içinde. Dediğim gibi önemli olan iletişimde olabilmek. Yani doğru olup olmadığı kimsenin benim umurumda değil açıkçası en azından. Olmayacaktır da muhtemelen. Belki de bir süre sonra yeni bir dil geliştirmiş olacağız kendi aramızda. Çok güzel. Çok güzel.